Διόσκαλα στους κάδους ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί εδώ και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχουμε ξανακάνει και θα ξανακάνουμε αρκετά από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε, διότι βλέπουμε ότι ναι μεν είναι εδώ τα πλαστικά, όπου γράφει πλαστικό, εδώ τα χαρτιά, όμως δεν έχουν μπει ειδικοί κάδοι που πρέπει να μαζεύονται από την υπηρεσία καθαριότητος. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, τα έχει ωραία, ναι. Ωραία τα είπε. Σωτανό ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πρέπει ακόμα. Θα δοθεί η έναρξη και θα δείτε ότι θα υπάρχουν μέσα ειδικοί κάδοι που θα μπαίνουν μέσα αυτά τα πλαστικά, το γυαλί, το χαρτί. Δεν ανοίγουμε και τα παρατάμε από πάνω, γεμίζουν από κάτω. Δεν είναι ώρα τους ακόμα. Απλά τώρα είναι η πρώτη φάση της τοποθέτησης των ξύλινων αυτών κουτιών, όπου μέσα θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι με διάφορα χρώματα, όπου μέσα εκεί θα μπαίνουν όλα αυτά τα ειδικά τα απορρίμματα της ανακύκλωσης. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουμε και θερμό παρακαλούμε, μην το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα για το νησί μας, όλα τα νησιά έχουν ανακύκλωση και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία έχουν οργανωθεί και οι κάτοικοι αυτών των νησιών. Δεν είναι η ώρα τους αυτό. Μπέτη, εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Ναι. Ότι βιάζεται ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τους κάδους που δεν είναι έτοιμοι. Δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή, αν κάνεις λίγο στην άκρη θα δούμε ότι πολύ σωστά βάζουν τα χαρτόνια. Ναι, εκεί που είναι πρέπει, ο κάδος, τα πλαστικά. Αλλά είναι σε λάθος χρόνο. Σε λάθος χρόνο. Δεν είναι μέσα ακόμα τα ειδικοί κάδοι, οι χρωματιστοί που θα τα υποδέχονται για να τα παίρνουν μετά και να τα βάλουν στην ανακύκλωση. Να πάμε κάπου αλλού να δούμε. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ έξω από το πρώτο λύκειο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται πάλι. Έχουν τοποθετηθεί όλοι αυτοί οι κάδοι, οι ξύλινοι, για να μπουν μέσα οι ειδικοί κάδοι, οι χρωματιστοί που θα δέχονται τα υλικά της ανακύκλωσης και κοιτάξτε, έχουν γεμίσει. Δεν είναι ώρα ακόμα, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν είναι έτοιμοι οι κάδοι να δεχτούν όλα αυτά τα υλικά. Μην τα τοποθετείτε εδώ, στο κάδο των κανονικών των σκουπιδιών, μόνο εκεί θα τα βάζετε, έως ότου ο Δήμος αποφασίσει να βάλει μέσα, γιατί θα έρθει η ώρα τους να μπουν εκεί τα ειδικά κουτιά για να μπαίνουν τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα αλουμίνια και όλα αυτά. Γιατί αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη. Βρισκόμαστε πίσω από το γήπεδο. Κοιτάξτε εδώ, απογοητευτική εικόνα. Τι να πούμε, είμαστε λαός εμείς τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Καταρχήν τα έχουν ξεχαρβαλώσει, για να δείτε. Τελείως έχουν φύγει από τη θέση τους, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει και τα κατέστρεψαν. Εάν αυτό είναι τώρα συνείδηση ανακύκλωσης, πείτε μας και εσείς. Τι να το κάνεις, να τα καταστρέφεις για να ρίξεις τα χαρτιά σου μέσα, όταν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι να είναι, τα τοποθετείς ωραία, ξανακλίνεις. Που δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Δεν πρέπει, ακόμα δεν είναι ώρα τους. Τι να πούμε, κοιτάξτε εδώ. Είμαστε εμείς. Κανένα άλλο νησί δεν έχει αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε εμείς. Κανένα άλλο νησί. Αν αυτό σας ικανοποιεί, τότε τι να σας πούμε, δεν υπάρχει πολιτισμός. Μπέτη, να κάνουμε μία επισήμανση ότι αυτό το ρεπορτάζ το σημαίνω δεν έχει να κάνει με την ελλειπή αποκομιδή των απορριμμάτων από τη Δημοτική Αρχή. Όχι, η πράσινη κάδη που ακριβώς είναι για τα απορρίμματα κανονικά σήμερα είναι, αν και Δευτέρα, άδειοι όλοι. Ναι, αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι κατασκευές γιατί δεν είναι ολοκληρωμένες. Είναι βάση του σχεδίου, πρέπει να τοποθετηθούν, μετά να μπουν οι κάδοι ειδικοί, οι χρωματιστοί ανακύκλωσης και θα σας πει ο Δήμος πότε θα είναι έτοιμοι, γιατί πρέπει να είναι ένα ολόκληρο συνεργείο για να τα παίρνει και τα απορρίμματα. Λοιπόν, αν αυτό δεν το αντιληφθούμε, αυτή θα είναι η εικόνα. Αν αυτή η εικόνα σας αρέσει, τότε εμάς περισσεύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.